είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές. Κύριε και φίλοι, γεια σας το έχετε ακούσει τον πρόλογο, δεν σας λέω πλέον το podcast γιατί αυτό το έχω χωραφίσει ήδη οπότε μην το κάνω σαν για το ίδιο. Λοιπόν, γεια σας. Περιέργω σήμερα δεν είναι Δευτέρα όπως συνηθίζω να γράφω το podcast, είναι Τρίτη γιατί α, μας πολεμάνε τα ξένα κέντρα αποφάσεων και οι τεχνολογικοί κατάσκοποι οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν αυτό το podcast και να το οδηγήσουν στην αφάνεια Σα διαβεβαιώ ότι θα οδηγηθεί μόνο του εκεί, σταδιακά. Οπότε δεν χρειάζεται έξτρα προσπάθεια. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει α, αυτή η προσπάθεια από του tech spies που ε, λιμένονται, θα λέγαμε, το χώρο του ελληνικού podcasting. Έτσι. Ε, είμαι ο Μάκη Πασμακόπουλο, όπω ενδεχομένω θα γνωρίζετε για να ακούτε αυτό το podcast. Δηλαδή, δεν είναι συχνότητα να πει ότι συντονίστηκα τυχαία, τύπου άλλαξε συχνότητα επειδή έχω πάει από την Αθήνα στη Χαλκίδα. Έτσι. Ή ο Βασίλη Οτσίγκα, ο οποίο ε, κάθεται σε ένα κανονικό καρεκλάκι αυτή τη φορά. Το οποίο είναι λίγο ξενέρο, ότι η αλήθεια είναι, γιατί τον έχω συνηθίσει λίγο ε, καθισμένο σε σκαμνή τύπου μπαρ. Αλλά ίσω τώρα, επειδή άνοιξε πλέον η εστίαση, να μην υπάρχει ανάγκη για αυτή την υπενθύμηση, για αυτή την καρεκλική υπενθύμηση. Τη σκαμνική υπενθύμηση. Έτσι λοιπόν, τώρα που έχει ανοίξει η εστίαση, επιστρέφουμε σε κανονικέ καρέκλε, σε κανονικό setup, γιατί πλέον μπορείτε να βρίσκετε τα μπαρόσκαμνα στα μπαρ και στα εστιατόρια που γουστέρνετε. Χωρί μουσική, έτσι. Χωρί μουσική. Δεν θα ισοπεδώσουμε την πρόοδο που έχει κάνει αυτή η χώρα στην καταπολέμηση τη πανδημία, επειδή εσεί θέλετε να ακούσετε, ξέρω εγώ, Κατερίνα Στανίση και Iron Maiden και ξέρω εγώ τι μπορεί να ακούτε. Φοβερό συνδυασμό, back to back αυτό παρεπτόντο, το Κατερίνα Στανίση, Iron Maiden. Φίλε και φίλοι, είχα γράψει κάποια πράγματα, αλλά επειδή πέρασαν λίγο οι μέρε θα γράψω κάποια άλλα. Είναι ένα 15 λεπτό το οποίο γράφτηκε και το οποίο δεν θα ακούσετε ποτέ κανένα. σω θα παίξει στην κηδεία μου, δηλαδή την, ξέρω, την άλλη εβδομάδα. Μπορεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Ε, μέχρι να κάνω το εμβόλιο, μπορεί, μπορεί να κάνω το εμβόλιο και να βγάλω δύο κεφάλια, να κόψουμε το λάθο κεφάλι. Ακούστηκε λίγο κάπω αυτό και να πεθάνω μια ώρα αρχίτερα, να παναγία μου. <coughs> Αυτέ τι μέρε λοιπόν θα επιστρέψω, γιατί σήμερα είναι τρει-τέσσερι του μήνα. Θα επιστρέψω στα τη ημέρα, γιατί είναι σήμερα μια πολύ σημαντική ημέρα. Είναι μια, μια γιορτή η Τετάρτη του Μάη, αλλά θα επιστρέψουμε σε αυτό και δεν εννοώ ότι ε, σήμερα, ας πούμε, έχει μεταφερθεί η Πρωτομαγιά, έτσι, έχει, έχει μετακυλιστεί. Ωραία. Σήμερα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια μέρα που έχουμε άδεια από τη σημαία λόγω Πρωτομαγιάς, είναι πάρα πολύ ωραίο που πάνω σε αυτήν την συγκυρία, έτσι, πάνω σε αυτή την ημερολογιακή ε, πάνω, πάνω σε αυτό η ημερολογιακό σκαλοπάτι ήρθε να κάτσει μια φοβερή ιστορία που μας έρχεται από τα Instagramικά stories έτσι, του Σάββατο Πούμπουρα έτσι, ο οποίος μας είπε στους νέους βασικά, όχι σε πιο μεγάλους ηλικία ότι σε περίπτωση που θέλετε πραγματικά να δουλέψετε γιατί δεν έχετε διάθεση να δουλέψετε έτσι, πρέπει να έχετε διάθεση να πάτε σε μια εταιρεία να δουλέψετε και τσάμπα έτσι, γιατί έτσι πάει κανείς μπροστά. Τώρα θα πει κάποιος ότι θα μπορούσε να πει ότι είναι λίγο ανάρμοστο να μιλάς για τσάμπα εργασία σε, μια, σε ένα εργασιακό τοπίο το οποίο έχει ούτως ή άλλως ρίξει τους μισθούς στα τάρταρα. Θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά θα μπορούσε να πει ο άλλος κάποιος ότι έλα μωρέ ούτως ή άλλως 500 ευρώ παίρνει και αν τα παίρνει. Τι έγινε να πάρει μηδέν. Δεν έγινε και κάτι. Ε, μισό λεπτάκι ψάχνω. τόση ώρα ένα, ένα ηχητικό γιατί είναι ζωντανή εκπομπή. Όχι. Γιατί θέλω έτσι να κάνω μία ανακοίνωση. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Όχι, δεν θέλω αυτό. Δεν μου κάνει αυτό. Με συγχωρείτε, παιδιά, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Θα το βρω, θα το βρω. Λοιπόν, ορίστε. Όχι. Όχι, όχι λοιπόν. Δεν μου κάνει ούτε αυτό. Λοιπόν, θα το βρούμε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πού είμαι. Όχι, όχι. Α. Όχι, όχι, όχι. Όχι, θα το βρούμε, παιδιά. Όχι, θα κάτσουμε εδώ μέχρι να το βρούμε. Δεν πάμε πουθενά. Όριστ, εδώ. Αυτά είναι. Φίλε και φίλοι, θα ήθελα να ανακοινώσω μέσω αυτή τη ε, μικροφωνική κατάστασης ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παίζουν ακόμα τα κουδουνάκια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Σάββατο Πούπουρα, ε, ο οποίο έθεσε τα εργασιακά ζητήματα σε μια εξαιρετική βάση. Και να πω ότι πρέπει να ξεστραβωθούν επιτέλου οι νέοι και να σταματήσουν να συνδέουν την εργασία με τα μισθά. Είναι δυνατόν ποτέ, είναι δυνατόν, λέγω να έρχονται οι νέοι σήμερα και να σου λένε Θέλω να κάνω δουλειά και να με πληρώνετε αυτή τη δουλειά. Ούστο για να το, το κάνω. Τίποτα. Πρέπει κανονικά ο νέο του σήμερα να πηγαίνει σε έναν εργοδότη και να λέει Γεια σα, μπορώ να σα πληρώσω και να δουλέψω. Και να βγάλει την τσέπη τόσα έχει. Εγώ δεν σου λέω να δώσω 500 ευρώ να δώσει το μισθό στο, στο, στον, στον επιχειρηματία. Για όνομα του Θεού δεν είμαστε τρελοί. Αλλά μπορείτε πάρα πολύ ωραία να έχετε 2 ευρώ, 5 ευρώ να πάτε σε έναν εργοδότη και να του λέτε Να σε κεράσω ένα καφέ, να με αφήσει να δουλέψω 12 ώρα για το επόμενο τρίμηνο χωρί λεφτά. Και να σου πει ο εργοδότη, μισό λεπτό να το σκεφτώ, δεν ξέρω αν χωρά στην πυραμίδα την εργασιακή μου, αλλά όλο και κάποια γωνία θα σου βρω. Έτσι, έτσι είναι τα σωστά, έτσι είναι τα σωστά εργασιακά. Και μπράβο στο Σάββατο Πούμπουρα που αποδεικνύει, αποδεικνύει λέγω, ότι υπάρχουν λαμπρά μυαλά με όρεξη για μεταρρυθμίσεις... Για μεταρρυθμίσει. Τώρα θα μου πείτε, η μεταρρύθμιση πειράζει να γίνει στο σβέρκο ας πούμε, του νέου εργαζόμενου. Όχι! Γιατί από τη στιγμή που δεν είσαι νέο εργαζόμενο, ποιο σχέστηκε. Κατάλαβε. Προτείνει εσύ, άλλο θα το κουβαλήσει, τι σε εσένα. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα και έτσι λοιπόν θέλω να λήξω την σημερινή μου ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν φίλε και φίλοι, ο, μια, μια από τις σπουδαιότερες θα λέγαμε εργασιακές μεταρρυθμίσεις, όπως ακούσατε συμφωνεί και ο επίσημος εργατολόγος αυτού εδώ του podcast. Μια πραγματικά, μια ριζοσπαστική θα λέγαμε πρόταση. Και εγώ όπως θα συμφωνήσω με τον εργατολόγο του podcast, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε να παραπέρα. Πιστεύω ότι μπορούμε να προτείνουμε στους επιχειρηματίες ή στους έχοντες επιχειρήσεις γενικότερα να ζητάνε και μία προκαταβολή από τους υποψήφιους εργαζόμενους και τις υποψήφιες εργαζόμενες, προσέχτε με, προκαταβολή. Δεν σημαίνει ότι παίρνει τη δουλειά, δίνεις όμως ένα, ένα αντιμικρούλι, έτσι, για να μπει στην κληρωτίδα. Σαν, σαν την κλήρωση του Champions League. Πληρώνεις για να μπει στο ποτηράκι, πέρα από τα μπαλάκια με τα αστεράκια έτσι, και βγαίνει και βλέπεις εγώ, Βασίλης Τσίγκας, ε, πηγαίνει σερβιτόρος, έτσι, ε, Μάχη Πανασμακόπουλο, Δηλαδή γίνεται κλήρωση για τι εργασίε λοιπόν και όταν πάρει πλέον τη δουλειά και έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα, α πούμε στο τέλο του διμήνου, αν παίρνει την προκαταβολή σου πίσω γιατί δεν είμαστε κλέφτε ή τρελοί. Απλά προτείνουμε ριζοσπαστικέ λύσει σε μεγάλα προβλήματα του σήμερα. Εάν εσείς λοιπόν θέλετε να έχετε μέσα σας τον κακεντρεχή άνθρωπο ο οποίος κρίνει τα πάντα αρνητικά, καλός βεβαίως, αλλά να ξέρετε ότι εμείς οι προοδευτικοί θα συνεχίσουμε να προωθούμε και να προτείνουμε λύσεις οι οποίες δεν κοστίζουν τίποτα στον επιχειρηματία και κοστίζουν πάρα πολλά στους εργαζόμενους. Γιατί έτσι θα πάει ε, ο κόσμος μπροστά. Δεν μπορεί φίλε και φίλοι να περιμένετε μια ζωή να δουλεύετε και να πληρώνεστε η εργασία είναι χάρη, φίλε και φίλοι. Η εργασία είναι χάρη την οποία σα κάνει ο εκάστοτε επιχειρηματία. Σου λέει, αξίζει έτσι να σου κάνω τη χάρη γιατί φαίνεσαι καλό παιδί. Δούλευε τρει μήνε χωρί λεφτά. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, υπάρχει πιο αληθινή απόδειξη αγάπη από τον εργοδότη προ τον εργαζόμενο. Σα ρωτώ. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί δεν κάνουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Σα λέω και σα ακούτε. Αλλά ξεκάθαρα πρέπει να υπάρξει Μία αλλαγή στον εργασιακό χάρτη. Και να επροτά. Να επροτά. Και μπράβο. Μπράβο στον Ζαμπατούρο. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Να πηγαίνετε ναι. να δουλεύετε τσάμπα. Έτσι. Τώρα θα μου πει κάποιο ότι το να πηγαίνει να δουλεύει τσάμπα. Ε, υπάρχει και μια άλλη λέξη γι' αυτό. Ε, πώ τη λέμε, πώ λέμε. Όχι μόνο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, πώς λέγεται ποια είναι, ποια, είναι, η λέξη. Δεν είναι αυτές που ανέφερα όμως, ε, για κανένα λόγο. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, για μια ακόμη φορά, την ευκαιρία που μου δίνετε να εκθιάσω τέτοιες προτάσεις. Και ευελπιστώ ότι μέσω αυτού του podcast θα, την, θα τις ευλογήσετε και εσείς, φίλες και φίλοι. Παρακάτω. Όπως σας είπα πριν λίγο, Σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία μέρα. Είναι η 4η Μάη. Βέβαια, την ώρα που εσείς θα ακούτε αυτές τις ατάκες, δεν θα είναι 4 Μάη, θα είναι 5 Μάη. Έτσι. Αλλά λίγη σημασία έχει. Γιατί εγώ σήμερα δεν θέλω να προσποιηθώ ότι είναι 5. Θα πω ότι είναι 4, που είναι η μέρα που είναι. Τέλος. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν σήμερα, έτσι. Σήμερα λοιπόν, φίλε και φίλοι, είναι η μέρα που έχει θεσπιστεί ως η μέρα πολέμου των άστρων. Έτσι. Αυτή είναι η μέρα, έτσι. May the 4th be with you. Star Wars Day. Είναι η περίφημη ατάκα και hashtag το May the fourth be with you. Έτσι. Που γιορτάζει το Star Wars. Τους φίλους των Star Wars, τι ε, τις ταινίε των Star Wars και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί έχω να σας πω ότι εγώ με το Star Wars έχω μια πάρα πολύ ζεστή σχέση. Σε σημείο αρρώστια, νομίζω τις τι τρει πρώτε ταινίε, την original τριλογία εννοώ, όχι πώ πάει η ιστορία με τα prequels και αυτά, ενώ τα original το 78 και μετά. Το Στάργο το πρώτο το έχω δει. 60 φορέ. Είχα σταματήσει νομίζω να μετράω σε 60, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Ε, το έχω δει φορές φορέ τέλο πάντων. Υπήρχε μια περίοδο όταν ήμουν πτυρικά στο λέω μια φορά το μήνα. Έβλεπα όλε τι ταινίε μια φορά το μήνα. Και είναι μια ταινία η οποία με σημάδεψε, όπω σημάδεψε πάρα πολύ κόσμο που την είδε στα νιάτα του όταν είχε πρωτοβγεί. Και το τονίζω αυτό χωρί να θέλω να, να μειώσω ή να. Ε, βάλω στην άκρη το τι σχέση μπορεί να έχει κάποιος με τον με το πόλεμο των άστρων ε, σε μεγαλύτερη ηλικία ή σε μεταγενέστερες γενιές. Αλλά ε, 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 είδα πραγματικά αδιανόητη εντύπωση που έκανε τότε ο πόλεμος των άστρων, κυρίως γιατί τη δεκαετία του 80 και το 78, τα τέλη του 70 όταν βγαίνει το Star Wars και όταν πλέον την είδα εγώ, ήταν το 83, αν θυμάμαι καλά, το 84, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί πάντω, πιτσυρικά. Δεν είχα δει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή είχα δει πράγματα. Είχα δει κάτι μαυρό, α Gordon Γκόρντον, α πούμε, και κάτι τέτοια. Γενικότερα δεν... ήταν και μια εποχή που η τηλεόραση ήταν πολύ διαφορετική. Υπήρχαν πολύ λιγότερε επιλογέ ε, στην Ελλάδα και όλε οι τηλεοπτικέ επιλογέ που είχε. Είχε ΕΡΤ και -E ΕΝΕΔ, δύο εξαιρετικά κανάλια, κατά ψέματα. Είχε μικρό σπίτι στο λιβάδι, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν είχε πολύ. Το μόνο sci-fi που είχε αργότερα, ή πε κάπου εκεί περίπου στα ίδια, ήταν εκεί το Battlestar Galactica, το Original με του Silence κτλ. Τίποτα όμως δεν ήταν Πόλεμο των Άστρων. Γιατί το sci-fi μέχρι τότε ήταν σε ένα πολύ μικρότερο scale ή λίγο πιο φιλοσοφικό, θα λέγαμε, ω ένα σημείο. Το Star Wars έρχεται για να το κάνει λίγο πιο western, λίγο πιο heist movie, λίγο πιο action movie κτλ. Λίγο πιο body movie. Ε, γενικά έβαλε πολλά στοιχεία μέσα σε ένα χώρο που γενικότερα δεν ήταν γνωστό για τα πολύ μεγάλα τουρίσκα μέχρι εκείνο το, το σημείο. Είχε ωραίε ταινίε, αλλά τίποτα σαν το Star Wars. Το Star Wars ουσιαστικά απογειώνει τόσο τον κινηματογράφο, όσο και την έννοια του blockbuster, όσο και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τα, τα ειδικά εφέ, καθώ ε, με το Star Wars 1978, επί τη ουσία ο Τζορτζ Λούκα στείνει την ILM, αυτό που θα γινόταν στη συνέχεια η Industrial Light and Magic, που ήταν το εργαστήριο. Των ειδικών εφέ. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πλέον αστεία πράγματα τα οποία συνδέουμε με τον πόλεμο των Άστρων είναι ότι ο Τζορτζ Λούκα έχει πάει στου φίλου το του τότε γνωστού σκηνοθέτε και ανθρώπου του Χόλιγουτ, δείχνει τα πρώτα πλάνα τη ταινία τα οποία είναι χωρί τα ειδικά εφέ, οπότε έχει προσθέσει, αν θυμάμαι καλά, τότε πλάνα από αερομαχίε του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και του λένε: Όλοι σε τρελό, δεν πα καλά, θα καταστραφεί κτλ. Και, και, και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είναι ο μόνο ο οποίο του είπε ότι κάτι έχει εδώ. Ε, και δεν εννοούσε ότι βγάλει πυργιά ή κάτι τέτοιο. Εννοούσε ότι κάτι έχει εδώ στα χέρια σου με το Star Wars. Εγώ θυμάμαι να, μου το, να έρχομαι σε επαφή με το Star Wars σε ένα υπόγειο garage. Ε, ε, είμαι στην Αγγλία. Η συγγενή μου, η, η οικογένεια τη μητέρα μου, έχει πάει για ψώνια σε ένα σούπερ μάρκετ Και ο μεγαλύτερο κατά αρκετά χρόνια ξάδερφό μου επιστρέφει και μου αφήνει ένα παιχνίδι στα χέρια μου. Το οποίο ήταν ε, το πρώτο κύμα παιχνιδιών που είχε κάνει η Kenner, αν θυμάμαι καλά. Ε, που ήταν κάποια σκαφάκια και ένα ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι ήταν ο Luke Skywalker από το Empire Strikes Back, αν θυμάμαι καλά, ε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε ναι, όταν βλέπω εγώ για πρώτη φορά το Star Wars έχει ήδη βγει το Empire Strikes Back, σωστά, τόσο, τόσο μικρός. Και παθαίνω όλα λαλά γιατί δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που έχω στα χέρια μου. Ήταν ένα περίεργο σκαφάκι με κάτι ροδάκια ε, μεγάλα, στρόγγυλα, λες και σαπλάστη ήταν λίγο τα ροδάκια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έμαθα ότι αυτά τα σκάφη δεν υπήρχαν καν στην ταινία. Ήταν απλά μια προσπάθεια τη Κένερ να εμπλουτίσει τα πράγματα που είχε, γιατί δεν είχε πολλά πράγματα να δουλέψει από τον πόλεμο των άστρων και από την το... αυτοκρατορία αντιπετήθετα από άποψη σκαφών κτλ. Οπότε ήθελε να κάνει μια ενδιάμεση σειρά σε κόστος έτσι ώστε να υπάρχει επιλογή στους γονείς για να πάνε στα παιδιά τους Οπότε να μην έχουν ή ανθρωπάγια ή πολύ μεγάλα σκάφη να πάνε να υπάρχει μια ενδιάμεση κλάση. Έφτιαξε λοιπόν σκάφη τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ στην ταινία. Ήταν μια από τι πολύ μεγάλε απορίε που είχα μεγαλώνοντα αυτέ τι ταινίε. Τι είναι αυτά τα ζαβάρια που έχω, Δεν τα βλέπω πουθενά μου. Πού είναι, πώ να βάλω ταινία, πώ μπερδευτήκαμε, τι έγινε, πώ είναι, τι καταξύ που φέραναν τον κόσμο, δεν ξέρω. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ να πάλι, ταινια πω μπερδευτηκαμε τι εγινε πω ειναι τι καταξυ που φεραν τον κοσμο δεν ξερω αλλα θυμαμαι παρα πολυ να ειναι και η πρώτη μου επαφή με ανθρωπάκια. Όσο αυτό και να ακούγεται διαστημικό και παράλογο, ήταν η πρώτη μου επαφή με αυτό που λέμε action figures. Δηλαδή, σε αυτό το μέγεθο, την κλίμακα 375 Μέχρι τότε νομίζω είχα. Είχα κάτι, στρατιωτάκια είχα μόνο τότε. Ε, μιλάμε, ευκαταστεί... λέω την ηλικία μου, τώρα και πανάγια στρατιωτάκια, πλαστικά στρατιωτάκια, μόνο αυτά είχα. Ε, ήταν τόσα πολλά ε, τα οποία μου σερβιρίστηκαν μαζί με, το, με τον πόλεμο των άστρων, που όχι απλώ έπαθα κοκομπλόκο και ακολουθούσα τα πάντα που είχα να κάνουμε με την ταινία, αλλά όταν πλέον βγήκε το τρίτο, την επιστροφή του Τζεντάι, που ολοκλήρωνε την πρώτη τριλογία, θυμάμαι, ήταν η πρώτη ταινία πόλεμο, ε, που είδα σε κινηματογράφο. Θυμάμαι λοιπόν να, να σούρνω τη μάνα μου και την αδερφή μου τότε στην προβολή. Δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο σινεμά ήταν. Σίγουρα ένα σινεμά στο κέντρο τη Αθήνα, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Όπου για λόγου που έχουν να κάνουν καθαρά με την αδερφή μου, την κατηγορώ ε, ανοιχτά, αργούμε να φτάσουμε στην ταινία και πλέον όταν φτάνουμε στην ταινία. Έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή έχουμε χάσει όλο το πρώτο κομμάτι με την απόδραση των ηρών μας από το παλάτι του Τζάμπα και είμαστε πλέον στο, στο, στο φεγγάρι του Έντορ. Δηλαδή έχουμε χάσει το πρώτο τρίτο της ταινία. Έξαλλο, εγώ να, να μισοκλαίω αλλά ταυτόχρονα το βουλώνω γιατί είμαι μέσα στο σινεμά και τρέχει η ταινία και ταυτόχρονα θέλω να καταλάβω τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Ε, η μάνα μου μου λέει, Σώπα, ε, θα, θα, θα κάτσουμε μετά. Εγώ να μισοκλαίω πάλι σαν το Ρηλήθιο. Τότε λοιπόν κάθομαι, βλέπω όλη την ταινία. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω, ξεχνάω ότι, ότι, ότι χάσαμε την αρχή. Και στη συνέχεια, ενώ η αδερφή μου σκόντα να φύγει, γιατί η αδερφή μου ψυλοχέστηκε για το Σταρβούργο, προφανώ, τη άρεστη μελωδία τη ευτυχία, προφανώ. Πάει να φύγει, είναι η πρώτη που από του τρει μα. Και λέω: Δεν πάμε πουθενά. Θα κάτσουμε να δούμε και στην επόμενη παράσταση το επόμενο κομμάτι. Τότε δεν υπήρχε κιόλα αυτό το αδειάστε γρήγορα την αίθουσα, ε, φεύγετε δε και καλά όλοι. Ή, ή δεν έγινε έτσι, δεν μίλησε η δεν εγινε ετσι μιλησε η μου, δεν θυμάμαι. Πάντω μα άφησαν να μείνουμε και στην αρχή τη δεύτερη παράσταση και είδαμε την αρχή της ταινία, οπότε ήταν ταινία λίγο αποκομμένα, λίγο κατακρεουργημένα, ε, και κάπως έτσι ολοκληρω, ολοκληρώθηκε η τριλογία η πρώτη, με μένα να θυμάμαι να, τα, 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 τους επόμενους μήνες να μην μπορώ να γεμίσω αυτό το κενό, γιατί ξέρω ότι τέλειωσε αυτό το πράγμα τώρα, τελείωσε, δεν, δεν υπάρχει συνέχεια. Με τεράστια λοιπόν στενοχώρια, πορεύτηκα στη ζωή μου και άρχισα να αναλύω, να υπεραναλύω τα κόμιξο για να μετά, με κάποιες που έγιναν μεταξύ της, ε, Λούκας Φίλμ και της Marvel Comics, ε, να συλλέγω τα ανθρωπάκια, να συλλέγω ποτήρια, κούπες, μπλουζάκια, σεντόνια. Είχα σεντόνια Star Wars, έτσι είχα σεντόνια και μαξαρωθή και Star Wars. Για να φτάσουμε πλέον στο σήμερα όπου ο πόλεμος των Άστρων ασφαλώς ε, είναι ένα από τα πλέον δυνατά μπραντς της παγκόσμιας ποπ ε, pop κουλτούρας και δικαίω. Παρά το γεγονό ότι ε, είναι πλέον ένα πράγμα το οποίο θα έλεγα ελάχιστη σχέση έχει με την αρχή του, ελάχιστη σχέση έχει με την αρχική τριλογία του Τζορτζ Λούκα. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, θα έλεγα, πολύ περισσότερο κοινικό, ε, πολύ περισσότερο fan service άτομο. Αν και δεν υπάρχει κάτι ε, blockbuster άτομο που να μην θέλει να κάνει fan service, είναι δυστυχώ η νέα πραγματικότητα για να λειτουργήσει ένα κινηματογραφικό brand, το fan service, ειδικά όταν αυτό αφορά established brands που, που εφάπτονται τον comics ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν οι αναφορέ που θέλει ο κόσμο να δει ή που πιστεύουν ότι θέλει ο κόσμο να δει. Τότε μιλούσαμε καθαρά για μια τριλογία που ήταν οι ιδέε του Τζορτ Λούκα και πώ αυτό ήθελε να προχωρήσει και να ολοκληρώσει την αρχική του τριλογία, χωρί να ξέρει απαραίτητα από ταινία σε ταινία, από το Star Wars, το Empire Strikes Back και το Empire Strikes Back στο Return of the Jedi, αν θα έχει την ευκαιρία ε, να κάνει την πρώτη, τη δεύτερη, τη τρίτη ταινία. Αν και θεωρώ ότι. Ε, και όχι θεωρώ, όπω ο ίδιο έχει δηλώσει, ότι ήξερε ότι μετά το τέλο τη ε, πρώτη ταινία και. Το πόσο γρήγορα άρχισε να λειτουργεί αυτή η ταινία, ότι θα είχε την ευκαιρία να κάνει σίγουρα μια δεύτερη, και με την επιτυχία βέβαια τη δεύτερη, ε, το είχε δέσει και η κορδόνη ότι θα έρθει ε, αργά ή γρήγορα η γρηγορα ευκαιρια να κάνει και την τρίτη, το ε, Return of the Jedi. Η, τεταρτη, η Τετάρτη Μαΐου μάλλον, έχει θεσπιστεί να είναι η ημέρα Star Wars, το, το May the Fourth be with you, ασφαλώ. Δεν θα μπορούσε να αποφύγει, ακόμα και αν δεν ξέρει τίποτα για τον πόλεμο των Άστρων, όλο και κάτι θα δει στο διαδίκτυο για την ημέρα Star Wars. Και ω σταργοζάκι, α πούμε, φανατικό, έστω και αν θεωρώ ότι η τελευταία τριλογία δεν είναι ούτε για κλοτσέ, ούτε, ούτε να την κλοτσήσω, δεν θέλω από την αηδία μου, έτσι. Ομολογώ ότι πρέπει να είναι η λιγότερο οργανωμένη τριλογία που πρέπει να έχει καταγραφεί στον στο, στο κινηματογράφο. Δηλαδή, ξεκινά με κάτι, στη μέση λε, ε, βαριέμαι, θα τη δώσω σε κάποιον άλλο να την κάνει. Ο άλλο την κάνει κατά ή την κάνει καλά, ανάλογα με το τι πιστεύει. Και έρχεται ο τύπο που την πήρε αρχικά, ο Τζέιτζι Έμπραμ, και λέει: ε, Ό,τι έγινε το δεύτερο, το αγνοούμε και κάνουμε όπω δεν έγινε. Είναι το άσχημο παιδί τη οικογένεια, το οποίο το έχουμε κλειδωμένο στο υπόγειο. Και δεν το αναφέρουμε. Έτσι, ακόμα και αν οι γείτονε λένε: Τι κάνει ο Νικολάκη, δεν ξέρουμε κανέναν Νικολάκη. Μα ακούγαν τι το στο υπόγειο. Δεν είναι αυτό. Είναι τα καλοριφέρ, τρίζουν. Έτσι. Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ασφαλώ κάτι που δεν βαριέμαι να λέω, το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό τη τελευταία ταινία, τη τελευταία τριλογία, όπου ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Αυτοκράτορα ζει. Τι έγινε, πώ πάει, καλά είστε, να είστε καλά. Αυτό. Και πάνω που σε έτοιμο να ρωτήσει, με συγχωρείτε, τι είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι τη ιστορία, πώ μα το πετάτε έτσι. Ναι, 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 ζει. Ε, έχει βγει σύνταξη. Δεν πέθανε τελικά. βγήκε Ζήκε σύνταξη. Έχει πάρει ένα, ένα κτωχικούλι. Ένα μικρό, ένα μικρό, ένα μικρό. Έτσι, έχει, έχει αράξει την πέτσα του, περνάει καλά. Και ε, επειδή τώρα τελευταία τον έχει πιάσει λίγο το χομπιλίκι, ασχολείται με ροβασία, ε, τέτοια πράγματα, μαγειρική, μπαράναμπρέντ, τέτοια πράγματα, είπε να ανοίξει και ένα μικρό συνεργείο, τύπο custom συνεργείο, να φτιάχνει έτσι, αυτοκίνητα. Και έχει μαζέψει αρκετά και θα τα βγάλει έξω τώρα να κάνει μια ε, παρέλαση με τα, με τα οχήματα που έχει τα δικά του, τα παλπατινέικα, έτσι, να τα βγάζει έξω, να τα πει ο κόσμο. Απλά δεν φτάνει εύκολα στο εξωτερικό γιατί είναι σε καρόδρομο και έτσι περισσότεροι που προσπαθούν να φτάσουν, δηλαδή οι λιβεράδε και αυτά, σκάνε λάστιχα, του πάνε ζάντε. Δηλαδή έχει potential η περιοχή, είναι σαν την υποκράτη πολιτεία. Πήρε κόσμο, εκ, εκτάσει εκεί, πήρε και ο Πάλπα την εκεί στην άκρη του σύμπαντο, με σκοπό ότι αργά ή γρήγορα θα αναπτυχθεί η περιοχή. Ε, ακόμα περιμένουν να αναπτυχθεί. Έτσι, έχει χτίσει τη βίλα του και περιμένει να φτιάξει του δρόμου. Έτσι είναι το πράγμα. Αλλά αφού έχουμε πιάσει λίγο και την ε, μελλοντολογία μέσω του Star Wars, γιατί κατά ψέματα είναι λίγο sci-fi, το μέλλον, πράγματα που δεν έχουμε δει ακόμα κτλ. κτλ. Θέλω να ολοκληρώσω το σημερινό podcast με κάτι το οποίο, φίλε και φίλοι, όχι μόνο είναι πραγματικό, όχι μόνο αφορά το άμεσο μέλλον μας, αλλά αφορά και ένα πιθανό τέλος του κόσμου. Γιατί καλή και η επιστημονική φαντασία, φίλε και φίλοι, αλλά Κάποια πράγματα μας τυπάνε την πόρτα. Έτσι, εξηγώ. Ένας TikToker, από αυτούς τους θαυμάσιους TikToker, ο οποίος δηλώνει ταξιδιώτης από το μέλλον και Θες να μην γελάσει παρακαλώ πάρα πολύ όταν μιλάω για σοβαρά θέματα. Για άλλα διάνομα θεώρη... Πάω να κάνω μια σοβαρή κουβέντα και έτσι και μου που λέει για σοφός. Έτσι. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν ένα ταξιδιώτη στο μέλλον από το έτο 2582. 2582. Τώρα κοντά. Δεν θα, δε θα, είμαστε ζωντανοί, Βασιλεί. Δεν θα είμαστε ζωντανοί. Εμεί θα έχουμε πεθάνει. Και λέει λοιπόν ότι σύντομα η γη θα υποστεί ένα τριήμερο σκοτάδι. Μέσα στην επόμενη δεκαετία. Έτσι, θα υποστεί ένα τριήμερο σκοτάδι. Στη Σουηδία και στην Ισλανδία σου λένε χαιστήκαμε, αυτό το περνάμε κάθε χρόνο, και έξι μήνες σκοτάδι αλλά εδώ ο περίφημος ταξιδιώτης από το μέλλον ένας Michael J. Fox από τα Lidl θα πω εγώ ε, ή από το TikTok μας λέει ότι αυτό θα αφορά πλέον όλο τον πλανήτη και περιέργως ε, ο τύπος αυτός δεν είναι η εξαίρεση είναι ένα κομμάτι ενός ολοένα και ε, πιο ισχυρού κανόνα του διαδικτύου μιας και υπάρχουν διάφοροι TikTokers που δηλώνουν ταξιδιώτε από το μέλλον, φίλε και φίλοι. Ναι, ναι, έτσι. Μπορείτε να πάτε να δείτε τα, τα, τα βίντεο του ε, στο Time Traveler 2582. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε ποιο είναι αυτό, το λέει όλο στο τίτλο, στον τίτλο, έτσι. Time Traveler 2582, το έτο Το βίντεο το οποίο, στο οποίο λέει αυτά τα πολύ σοβαρά. Το έχουν ήδη δει γύρω στο μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Έχει γίνει view 400.000 φορέ, 450.000 φορέ. Και υπονοεί ότι συγκεκριμένα στις 6 έκτου του 2026 κατά πάσα πιθανότητα είναι η ημερομηνία όπου θα πέσουμε στην τριήμερη σκοταδούρα παγκοσμίω. Έτσι, να το ξέρετε αυτό, να το έχετε υπόψη σας, εάν είχατε σκοπό για ηλιοθεραπεία 6 έκτου του 2026, την κάτσατε τη βάργα. Έτσι, για να μην πω κάτι πιο βαρύ και θεχτεί καμιά κα ευαίσθητη ψυχούλα. Ταυτόχρονα λέει ότι θα έρθουν και κάποιε πυραμίδε οι, πτάμενες πυραμίδες και να, για αυτές να μην τις κοιτάξουμε. Και, σ... και σας λέω εγώ, έτσι, ε, ε, με σχολείτε. Δηλαδή, μας λέει αυτή τη μαλα... την, ε, την ε, πληροφορία. Λοιπόν, και θέλει τι, να θα σκάσουν οι πτάμενες πυραμίδες και εμείς θα λέμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν τις κοιτάμε, σιγά. Ποιο δεν βλέπει πτάμενες πυραμίδες. Κάθε τρεις και λίγο, να μια πτάμενη πυραμίδα. Άνοιξε το παράθυρο μου χθε, πάλι πτάμενε πυραμίδε στον ουρανό. Δεν μου φτάνουν τα υπόλοιπα, το νεφο! Επτάμενε πυραμίδε! Λοιπόν, κάπω έτσι λέει ο Time travel 2582. Ε, οπότε, λίγα τα ψωμιά μα. Γιατί ε, φαντάζομαι μπορείτε να συμφωνήσετε όλοι σε αυτό, ότι. και όλε, ασφαλώ. Ότι εντάξει, ε, εάν σκάσει τριήμερο σκοτάδι παγκοσμίω, δεν θα είναι και πολύ καλό σημάδι. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι μετά θα σταματήσει το τριήμερο σκοτάδι και, ξέρω εγώ, θα βρέχει λεφτά. Δε, δεν θα είναι τόσο καλή φασούλα. Οπότε, έχετε αυτό υπόψη σα έχετε χρόνο να το μεταβολήσετε και ούτω ή άλλως μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι για να ολοκληρώσω ε, το σημερινό μου παραλήρημα ότι μέχρι τότε ούτω ή άλλως λεφτά δεν θα έχετε βγάλει και θα εργάζεστε τσάμπα έτσι <laughs> θα τρώτε από τα σκουπίδια, θα τρώτε από τα σκουπίδια των τενεκέδες έτσι ή ξέρω εγώ θα έχει γίνει ένα νέο μοντέλο ανταλλακτικής οικονομίας οπότε το 26 που θα έρθει το τρίμερο σκοτάδι και οι Πτάμενε Πυραμίδε, θα είστε ήδη σε φάση. Πάρτε μα από εδώ, όποιοι κι αν είστε! Δεν μα ενδιαφέρει, δεν μα πληρώνει κανεί εδώ πέρα. Ανάθεμα το Πούμπουρα! Αυτό. Και κάπω έτσι θα ολοκληρωθεί το ατυχέ πέρασμα των ανθρώπων από τον πλανήτη Γη. Οπότε ευχαριστούμε Time Travel 2582, ευχαριστούμε Πτάμενε Πυραμίδε, ευχαριστούμε Star Wars 4th of May, ευχαριστούμε ε, Εργατοπατέρα Σαλβαπούμπουρα. Ήμουν ο Μάκη Πανασημακόπουλο στο μικρόφωνο. Ήταν ο Βασίλη Τσίγκα ε, στον υπολογιστή και το online poker. Ε, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, φιλιά. Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Πανασημακόπουλο. Και που το ακούσατε δεν καταλάβατε. Αντίγεια.